Συνεχίζεται με χαμηλούς ρυθμούς η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2016, με τον αριθμό να φτάνει άνω των 700.000 υποβολών στο TaxisNet, ενώ απομένει 1,5 μήνας για τη λήξη προθεσμίας με το Υπουργείο Οικονομικών, ως ήθιστε να αποκλείει την παράταση παρά την αποχή των λογιστών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έως χθες είχαν υποβληθεί 710.000 δηλώσεις για το Ε1, 294.000 έντυπα για το Ε2, 67.000 έντυπα για το Ε3. Ο αριθμός αυτός, 1,5 μήνα πριν να κλείσει το TaxisNet, κρίνεται αργός, με αποτέλεσμα τις τελευταίες μέρες της υποβολής και λίγο πριν κλείσει το Taxis, αναμένεται το σύστημα να έρθει στα όρια του, με τους λογιστές μέσα στο καλοκαίρι να φτάνουν με τη σειρά τους και αυτοί στα όρια τους, αφού θα κληθούν να βγάλουν το μεγαλύτερο όγκο των δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες. Θεωρητικά η αποχή μας είναι μέχρι τις 13 του μήνα, ωστόσο από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, οι δηλώσεις ήδη φεύγουν, έχει ανεβεί αρκετά μεγάλο ποσοστό στο Taxis αυτή τη στιγμή, τις δουλεύαμε τις δηλώσεις, οπότε ναι, τώρα μπορούμε πλέον σιγά σιγά να αρχίσουμε να υποβάλουμε, οπότε καλό είναι ο κόσμος, οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν και να έρθουν, οπότε να υποβάλουν τη δήλωση για να μην φτάσουμε στο περιθώριο το τελευταίο μήνα και θα είναι ασφικτικά το χρονικό πλαίσιο και για όλους θα είναι καλύτερα όσο το δυνατόν νωρίτερα να φύγουν αυτές τις δηλώσεις. Έχουν αρχίσει ήδη κάποιοι να σπέβδουν, έτσι? Ναι, βέβαια, ήδη έχουμε ξεκινήσει κανονικά πλέον να υποβάλουμε δηλώσεις. Και τώρα όσον αφορά το ασφαλιστικό και φορολογικό και όλα αυτά τα οποία ψηφίζονται και συμβαίνουν στη Βουλή που αφορούν όλους τους κλάδους, υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω ενέργειες στον κλάδο σας? Αυτό θα το αποφασίσει η Ομοσπονδία, είναι αυτή τη στιγμή σε διαβουλεύσεις και με το Οικονομικό Επιμελητήριο. Θα δούμε τι απόφαση θα πάρουν, αν θα μπορέσει να συνεχιστεί κάποια κινητοποίηση. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς. Από αυτά τα αιτήματα που είχατε στις προηγούμενες κινητοποίησεις σας, ουσιαστικά άλλαξε κάτι, σας ακούστηκε, μπορούμε να πούμε διαφορετικά κάτι από αυτά που ζητούσατε? Δυστυχώς τίποτα. Οπότε θα δούμε αν θα ξεκινήσει κάποια άλλη διαδικασία. Παράλληλα, να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση χωρίς καθυστερήσεις, προκειμένου να μην παρουσιαστεί το φαινόμενο της μαζικής συγκέντρωσης δηλώσεων προς υποβολή την τελευταία στιγμή, καλεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τους φορολογούμενους, ενώ υπενθυμίζεται πως η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις για τους φορολογούμενους, όπως πρόστιμο 100 ευρώ σε περίπτωση μη τήρησης βιβλίων και προς αύξηση φόρου 0,73% για κάθε μήνα στο ποσό του φόρου.